Βρισκόμαστε προς το τέλος α, της απογραφής, η οποία όσοι τε γνωρίζετε γίνεται μία φορά στα 10 χρόνια. Ε, λίγο ακόμα θέλουμε για να την ολοκληρώσουμε όχι μόνο εδώ στο νομό μας, αλλά σε όλη την α, Ελλάδα. Έχει δοθεί άτυπη παράταση ε, μέχρι τέλος ε, του Γενάρη, ε, ώστε να μπορέσουν ε, οι απογραφοί μας, οι οποίοι στο νομό Ηρακλείου είναι 1100, 23 άτομα. Είναι στη διαδικασία να ολοκληρώσουν τι εκκρεμότητε του ώστε να μας τα παραδώσουν και να μπορέσουμε εμεί στο απότερο χρόνο να βγάλουμε τα αποτελέσματα, τα προσωρινά αποτελέσματα. Τα προβλήματα που είχαμε όλη αυτή την περίοδο δεν ήταν πολύ μεγάλα και δύσκολα όπω στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ήταν βασικά η πανδημία την οποία βιώνουμε, η οποία αυτή μας έφερε να έχουμε κλειστές πόρτες στους απογραφείς μας που ήταν στο δρόμο αρκετό καιρό. Υπήρχε η περίοδος η κακοκαιρία και ήταν και το ότι ήταν η περίοδος εργασιών στις αγροτικές εργασίες, που ο κόσμος μετακινιόταν για να πάει στην ενδοχώρα από την πόλη του Ηρακλείου και ήταν παράξενα τα ωράρια για όλους, είτε για τους απογραφείς είτε για τους, για τους πολίτες μας. Γι' αυτό παρακαλώ, ο καθένας μας ξέρει εάν έχει απογραφεί ή όχι. Εμείς είμαστε εδώ στην υπηρεσία μας, ο απογραφέας είναι στη γειτονιά του... Ε, μπορεί κάλλιστα να τον ευρύ αν, αν έχει κρατήσει τα τηλέφωνα του, αλλιώς να επικοινωνήσει μαζί μας. Τα τηλέφωνα στην υπηρεσία μας είναι τα 2810 0 326 579 2810 0 326 577 2-81-0-326-516 Υπήρχαν πάρα πολλοί απογραφεί οι οποίοι, ενώ θέλανε να ολοκληρώσουν ένα οικοδομικό τετράγωνο, μια πλευρά ενό δρόμου, τελικά δεν την ολοκληρώνανε διότι πήραν τόσε πολλέ ρακέ και κεράσματα και έτσι μπορούσαν να καθίσουν και να περάσει όλη η βραδιά. Ναι, να είναι σε ένα σπίτι. Γιατί βέβαια εκτός από τα προβλήματα υπάρχουν και οι ευχάριστες ε, ε, στιγμές που ζούμε. Σε αυτή την περίοδο που ζούμε ε, μαζί με όλα τα άλλα υπήρχαν και οι αρνητές της απογραφής. Ε, γιατί έτσι το πιστεύανε, έτσι είχαν την, αυτή την γνώμη, ε, σεβαστή Και γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ και ό, όχι μόνο εγώ αλλά όλοι οι υπάλληλοι και πιστεύω και ο περισσότερος ε, κόσμος να προσπαθήσουμε να τους αλλάξουμε τη γνώμη. Τελικά αλλάξαν γνώμη ή <ανητήκηση> Έχουν αλλάξει <Τελικά> τις τελευταίες... <Τελικά> ναι, <Τελικά> τις <Τελικά> τελευταίες... τι, <Τελικά> ναι, <Τελικά> ναι, ναι, τις τελευταίες μέρες έχουν αλλάξει γιατί χτυπάνε στα μάτια τα τηλέφωνα. μας παίρνουν τηλέφωνο, δηλώνουν την διεύθυνσή τους και εμεί τους φέρνουμε σε επαφή με τον απογραφέα. Το ρώτημα είναι θα ξεπεράσουμε την Πάτρα. Θα σας πούμε σε λίγο καιρό. Δεν το ξέρουμε. Θα, τα, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και θα ξέρουμε τότε τι γίνεται. Δεν είναι τόσο αυτό σημασία. να αρκεί να μετρηθούμε όλοι. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από την πλευρά όλων όσων έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι πάμε πολύ καλά. Αυτά τα μηνύματα είναι που παίρνουμε, οπότε είμα, είμαστε αισιόδοξοι. Υπήρξαν κάποιε έτσι ευχάριστε ή δυσάρεστε στιγμέ στη διάρκεια τη απογραφή. Ε, όλα τα είχε η δυσαρεστε στιγμε στη διαρκεια τη απογραφη αυτή και ευχάριστε στιγμές και δυσάρεστε στιγμές. Αλλά εντάξει, οι ξεπερνιούνται και οι δυσάρεστε ξεπερνούνται και οι ευχάριστε μένουν. Ναι. Ε, με τους πολίτες που είχαν COVID. Mm -hmm. Λέγανε στον απογραφή «έχουμε κορονοϊό, ελάτε ξανά, φαντάζομαι». Τι τι λέγανε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ε, υπήρχαν διάφοροι τρόποι που διαχειρίστηκαν αυτά τα θέματα. Οι, κάποιες, σε κάποιες περιπτώσεις παίρνανε τηλέφωνα, οπότε γινόταν τηλεφωνικά η απογραφή. Ε, σε κάποιες περιπτώσεις αφήνανε τα το τηλέφωνα τους, οι απογραφείς τους καλούσαν και δίνανε ραντεβού σε ύστερο χρόνο. Κάπω έτσι διαχειρίστηκαν όλα αυτά τα ζητήματα και τα ξεπεράσαμε, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό. Ναι, είναι πολύ γρήγορα. Προχωράμε. Τώρα έχουμε και την εμπειρία από τι προηγούμενε απογραφέ που έχουμε κάνει και μέσα σε 10 λεπτά το πολύ έχουμε ολοκληρώσει. Ε, Κάποιου πολίτε δεν, δεν μπόρεσα να του βρω κατευθείαν. Ε, Κάποιου του συνάντησα στον δρόμο τυχαία. Ε, εντάξει, ξα, πάμε, ξαναπάμε. Αφήνουμε κάποια σημειώματα να του ενημερώσουμε και προχωράει μετά. Ο κόσμο πώ το είδε αυτό, Δηλαδή η αντιμετώπιση του κόσμου προ εσά, ποια ήταν. Ε, στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε, ο κόσμο δεν ήταν καθόλου ενημερωμένο. Ε, Παρ' όλα αυτά, όσο προχωρούσε η διαδικασία, το μαθαίνανε, ήταν πιο δεκτικοί. Και πήγαν και χεράσματα από τον κόσμο, Ναι, ναι, βεβαίω, βεβαίω.